Η επικαιρότητα δίνει πάσα στην ενημέρωση. Οι συνεντεύξεις μαρκάρουν την αποκλειστικότητα. Και εσύ είσαι συντονισμένος με τη δική σου ομάδα. Sport Monday, κάθε Δευτέρα, 8 με 10 το βράδυ, στον Team FM 102. Ο Φώτης Ξενικάκης και ο Βασίλης Τσίγκος σε συντονίζουν με όλες τις εξελίξεις. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ρεθύμνου. Δηλώσεις πρωταγωνιστών, αθλητικά gossip, συνεντεύξεις έκπληξη. Sport Monday, κάθε Δευτέρα, 8 με 10 το βράδυ, στον Team FM 102. Γιατί ο αθλητισμός στο Ρέθυμνο είναι διασκέδαση. Λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής Sport Monday και όπως σας έχει πει ο Βασίλης από νωρίς. Όπως σας έχουμε λοιπόν ενημερώσει και στο διαφημιστικό μας από την Κυριακή το μεσημέρι, γιατί την Κυριακή το μεσημέρι σηκώθηκε η κούπα. Μαζί μας έχουμε την ομάδα της Φλόγας Ρουστίκων και πιο συγκεκριμένα τον πρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Γιάννη Μαρνιεράκη. Καλησπέρα, πρόεδρε. Το προπονητή της ομάδας, τον Γιάννη Τζαχάκη. Καλησπέρα. Θα σας παρουσιάσω και τους επόμενους δύο, αλλά εδώ θα σας πούμε κάτι, το ότι ό,τι ακούσετε δεν φταίμε εμείς. Αν η εκπομπή μας δεν ξαναβγεί στον αέρα, πάλι δεν φταίμε εμείς. Εντάξει. Είχαμε κάποιες συστάσεις στις προηγούμενες συνεντεύξεις τους. Λοιπόν, Αλέξανδρος Μαγιάφας. Καλησπέρα. Και ο κύριος Δημήτρης Σαμιώτης. Καλησπέρα. Φέραμε την νεολαία πρώτα και μετά θα έρθουν πιο... Περιμένουμε και τους υπόλοιπους να έρθουν. Ναι. Καλά, και άλλη νεολαία είναι από ό,τι κατάλαβα, οπότε εντάξει. Λοιπόν, όπως είπαμε και στον πρόεδρο, επειδή εμείς δεν μπορούσαμε να το απαντήσουμε όλη μέρα. Ναι, ξεκίναμε την ερώτηση Θα την κάνουμε την ερώτηση, γιατί περιμένουν, αν και μπορούμε να την αφήσουμε και για το τέλος, γιατί πουλάει αυτή η ερώτηση, ναι, όπως καταλάβαμε, οπότε... Θες να βάλουμε διαφημιστικά τον 9. Θα βάλουμε τα διαφημιστικά τον 9 και 9 και 5 θα ανακοινώσουμε αν η Φλόγα Ρουστίκων θα συμμετέχει του χρόνου στο πρωτάθλημα του Β τοπικού ή του Α τοπικού. Βάλε και διαφημιστικά άλλα, το Champions League. Πάμε, συνεχίζουμε τη συνέντευξή μας, κανονικά θα το δώσουμε μετά. Ωραία, τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι σε όλους, και στον πρόεδρο και στο προπονητικό team coach και στους παίκτες για αυτή την επιτυχία. Θα ξεκινήσω όπως κάνω τις περισσότερες φορές με τον πρόεδρο και στο αφιέρωμα που κάνουμε στην πρώτη κατηγορία. Γιατί καλώς ή κακώς από εκεί ξεκινούν τα πάντα. Και θα ήθελα να, μετά τα συγχαρητήρια, να μας πεις, πρόεδρε, αν το περιμένατε. Νομίζω ότι σε ένα πρωτάθλημα λίγο περίεργο για τη Β' κατηγορία όπως το είδαμε φέτος, με λίγες ομάδες και όλα αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια με τη Β' κατηγορία, σίγουρα είχε όμως, αν και μικρό πρωτάθλημα, είχε την έγκλη του, δηλαδή είχε την ανταγωνιστικότητά του, γιατί αρκετές ομαδούλες είχαν τον ίδιο στόχο με εσάς, οπότε νομίζω ότι αυτό ήταν πάρα πολύ καλό για το ενδιαφέρον και για όλο το πρωτάθλημα γενικότερα. Ναι, καλησπέρα σας. Καταρχήν σας ευχαριστώ για την πρόσκληση που μας κάνατε να έρθουμε να πούμε δύο κουβέντες για την ομάδα μας. Να είστε καλά. Και να με συγχωρήσετε και τη φωνή μου είναι λίγο βραχνή. Εντάξει, από την ένταση. Τι να σας πω, πώς ήταν η ερώτηση. Γενικότερα, αν ο στόχος από την αρχή της χρονιάς ήταν αυτό στο πρωτάθλημα, εννοώ, ναι, και το χτίσιμο της ομάδας έγινε για αυτό το λόγο. Ναι. Εμείς από την αρχή, πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, που είχαμε μιλήσει και με τον coach και με το υπόλοιπο συμβούλιο, είχαμε αποφασίσει ότι όταν και εφόσον καταφέρουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, θα ανέβουμε στο αλφατοπικό. Πρέπει η ομάδα να ανέβει κάποια στιγμή στο αλφατοπικό. Η θέση νομίζω της ομάδας αυτής είναι το αλφατοπικό. Χωρίς να το λέω, φανεί κάπως εγωιστικό. Έχουμε, πιστεύω, μια αξιόλογη, αξιοπρεπή ομάδα. Με τη φέτος που ήρθε και ο προπονητής ο Γιάννης Σαχάκης και με 5-6 προσθήκες καλές που έμπειρους προσφερεστές, θεωρήσαμε από την αρχή ότι θα μπορούσαμε να το καταφέρουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, ξέρω εγώ, έστω να τερματίσουμε στις δύο πρώτες θέσεις, ξέρω εγώ, όπως παλιά που ανεβαίνανε δύο, τώρα ανεβαίνει μόνο ένας. Ναι. Γενικότερα, το πρωτάθλημα φέτος, αυτό που είπα και πριν, ήταν λίγο περίεργο, δηλαδή πολύ μικρό το πρωτάθλημα, ναι, δεν ξέρω πώς ξεκίνησε η διαδικασία και τι είχατε συζητήσει μεταξύ σας. Εμάς μας είχαν ενημερώσει και από την ΕΠΣ ότι το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει με 12 ομάδες στην αρχή. Μετά οι 12 ομάδες γίνανε 8, οι 8 γίνανε 6. Με το Μητρό κάπως ο Λίβας αρνήθηκε να συμμετέχει. Με το Μητρό. Με το Μητρό. Κάποιες ομάδες δεν καταφέρανε να κατέβουν. Όπως δεν πέσανε και οι ομάδες που περιμέναμε από το Α. Ναι. Παρέμειναν στις θέσεις. Και μείναμε εμείς 6 ομάδες. Εντάξει, το πρόθυμο ήταν μικρό βέβαια. Λίγες ομάδες, αλλά θεωρώ ότι ήταν ανταγωνιστικό.
Γενικότερα αυτό βοηθάει και ότι έχουν κατέβει κάποια παιδιά που έπαιζαν στην πρώτη κατηγορία, όπως και η πρώτη κατηγορία έχει γίνει ανταγωνιστική γιατί έχουν κατέβει αθλητές που έπαιζαν στη γάμα εθνική, οπότε αυτό είναι αλυσίδα κάπως. Ναι, ναι. Έτσι λοιπόν βοηθάει και στο β' τοπικό να γίνεται πιο ανταγωνιστικό και να υπάρχουν ομάδες που έχουν και κάποια μικρά παιδιά από πίσω και έχουν ένα καλό ρόστερ. Πώς είναι για εσάς, γιατί μια ομάδα β' τοπικού, γιατί συζητάμε πολύ για το α' τοπικό, η αλήθεια είναι εμείς. Πώς είναι για εσάς σαν β' ομάδα, σε β' τοπικού ομάδα, να διαχειριστείτε το ρόστερ, τους ανθρώπους της δικής σας ομάδας, δηλαδή τα έξοδα μιας β' ομάδας, β' τοπικού, τι διαφορές έχει με το α', γιατί είπατε ότι θέλετε να επιστρέψετε πολύ στην πρώτη κατηγορία, ναι, αλλά από την εμπειρία σας, από ό,τι κατάλαβα, δεν θέλετε να γίνει αυτό που είχε γίνει πιο παλιά, δηλαδή να ανέβετε και να κατέβετε, όχι, θέλετε, ναι, να παραμείνετε στην πρώτη κατηγορία, έχετε και ένα καινούριο γήπεδο, σωστή, που σίγουρα βοηθάει σε αυτή τη διαδικασία, οπότε πώς είναι για εσάς όλο αυτό το χτίσιμο μιας τέτοιας ομάδας που πρωταγωνίστησε και έφτασε στο πρωτάθλημα και τι σκέφτεστε για την επόμενη μέρα? Ναι. Να σας απαντήσω. Καταρχήν η ομάδα μας εμάς είναι ανταγωνιστική πολλά χρόνια τώρα στο τοπικό. Mm-hmm. Δηλαδή εμείς κάθε χρόνο σχεδόν, πρόπερση τη σεζόν 20-21, αν κάνω λάθος, ήμασταν πρώτα έτη, πέντε αγωνιστικές στην αρχή, μετά έγινε καραντίνα, διακόπηκε το πρωτάθλημα. Δεν έγινε, σαν έως μη γεννόμενη χρονιά, ναι, χάθηκε, ναι, τελείως, δηλαδή, ούτε απονομίζω τίποτα. Τέλος πάντων, είχαν παίξει λίγο παιχνίδια. Πέρυσι πάλι το χάσαμε σε ισοβαθμία με τις μέρες, με το Μάτο Μελάμπον, για μια διαφορά μιας νίκης μεταξύ μας μας παιχνίδια. Και φέτος, δόξα τω Θεώ, καταφέραμε να φτάσουμε στο στόχο μας. Οι διαφορές με το α' τοπικό, βέβαια, είναι κάποιες μεγάλες διαφορές έχει, δεν είναι το ίδιο. Ναι. Και τα οικονομικά στοιχεία είναι πιο πολλά στο α' τοπικό, οι απαιτήσεις μεγαλών, οι προπονήσεις πιο πολλές, τα παιχνίδια περισσότερα και σίγουρα τα οικονομικά θα είναι μεγαλύτερα. Τώρα εκεί... Εσείς έχετε τη βοήθεια γενικά ανθρώπων, ναι, γιατί και η ομάδα που έχετε τώρα έχει κάποιο κόστος. Έχουμε. Οπότε χρειάζεται και βοήθεια όχι μόνο του Προέδρου, αλλά γενικότερα, ναι, 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 του χωριού ή γενικότερα ανθρώπων που βοηθούν. Στηρίζουν. Εμείς καταρχήν κάζουμε στο χωριό εκεί στα Ρούσκα. Κάνουμε και μια εκδήλωση καλοκαίρι. Παλιότερα κάναμε δύο, τώρα κάνουμε μία. Με τα οποία τα έσοδα τα βάζουμε στο ταμείο μας. Έχουμε και κάποιους χορηγούς που μας βοηθάνε. Δεν μπορώ να πούμε τα ονόματα. Εννοείται. Ό,τι θέλετε. Έχουμε τον κύριο Χριστόπο Δασκαλάκη της Ζωοτροφές που μας στηρίζει σχεδόν κάθε χρόνο. Μας προσφέρει τα αθλητικά είδη. Ναι. Το ρουχισμό και όλα αυτά. Έχουμε και τον κύριο Λιονιδάκη, τον Παντελή, τον Μεγαλακά και τον Μανούσο στην Αθήνα, μια εταιρεία που μας στηρίζει, μας δίνει και ένα σεβαστό ποσό. Έχουμε το τεροκομείο του Βογιάτζη Δάκη, μας στηρίζει. Έχουμε ασφάλειες γαλερού. Έχουμε και μικρό ποσά από διάφορες ιδιότητες. Ναι. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε όλα τα ονόματα, πιστεύω. Και τους ευχαριστούμε όλους γι' αυτό. Το κράτος, το συντεταλμένο κράτος δεν βοηθάει. Καλά, αυτό δεν βοηθάει πουθενά. Δεν έχουμε πάρει ούτε ευρώ τα τελευταία πέντε χρόνια. Και δεν είστε σε λίγο θα μας γυρέψουν κιόλας. Και θέλετε και τρεις κατηγορίες για να δείτε χρήματα από το κράτος. Δηλαδή δεν παίρνει ούτε το α' τοπικό, ούτε η γάμα εθνική. Θα το παλιότερα συνήθως. Ούτε η Super League 2 δεν πήρε φέτος. Οπότε μόνο η Super League 1. Παλιότερα. Με τσαχάκι μπορεί, πρόεδρε. Ναι, τρεις. Παλιότερα δίνανε και παλιότερα συνηθίζανε να κάνουν δώρο κάποιες διαιτησίες. Δηλαδή στα... Εντάξει, αυτό ήταν από την ΕΠΣ. Από την ΕΠΣ. Ναι. Τώρα έχεις... αυτό το ίδιο πράγμα. Η ΕΠΟ είναι το αφεντικό. Ναι, δίνανε, ναι, κάποια χρήματα στην ΕΠΣ. Δίνανε και χρήματα και παλιά. Και διότι τώρα θα τα έχουν καταργήσει, δεν ξέρω, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν... Στηρίζουν, μπορεί να μην μπορούν, δεν ξέρω. Τώρα εντάξει, εγώ δεν έχω τα παράπονα από την ΕΠΣ. Πιο πάνω το πάω. Σωστό. Μας βάλανε τώρα και εμάς στη διαδικασία να φτιάξουμε το μετρό. Και καλά κάνανε, ξέρω εγώ, τον κύριο Αδιανάκη, το νόμο του τελευταίο. Φτιάξαμε τα χαρτιά μας όλα, τυπικά και ωραία. Και δεν μας ζούσαν τίποτα. Δεν πήραμε λεφτά. Λεφτά δεν θα δείτε, η αλήθεια. Δεν, πρόεδρε, μην περιμένεις, ούτε στην επόπανω κατηγορία. Οπότε... Για το γηπεδικό, επειδή ξέρουμε, μαθαίνουμε ότι το γήπεδο είναι καινούριο, γενικότερα οι εγκαταστάσεις του, δηλαδή, πληρούν τις προϋποθέσεις στα πάντα. Γιατί δεν έχω έρθει εγώ πολλά χρόνια, η αλήθεια είναι. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι μόνο χλωτάπητας πια που πρέπει να διαμορφώνεται σε ένα τέτοιο χώρο, αλλά γενικότερα εγκαταστάσεις από τα αποδυτήρια, από όλα. Εμείς είμαστε τυχεροί γιατί είχαμε τα παλιά αποδυτήρια της ομάδας. Και στεγάζομαστε σε αυτά. Ναι. Το ίδιο γήπεδο που έγινε στην Αμνάτο. Ναι. Ακριβώς το ίδιο, το ίδιο πρόγραμμα Φιλόδημος 2, από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Δήμο Αθήνας. Δεν έχουν κάνει τα αποδυτήρια. Εδώ και λάθο, παιδιά, έχω ιδρώσει λίγο. Είμαστε πολύ μέσα στο στούντιο. Είμαστε πολύ για να μην ζέστη. Κάνει και ζέστη, αρχίζει και ζέστη. Λίγο το. Εντάξει, ευχαριστώ. Θα σα αποδεσμεύσω να πάμε. Εντάξει, το ξέρω, είμαστε καλά. Μετά θα σα αποδεσμεύσω να πάνε στο Γιάννη, να υπηρεσει και ο Γιάννης λίγο, μην το βλέπεις έτσι. Τι λέγαμε για το γήπεδο.
Εμάς τώρα το πρόβλημά μας εδώ κάπως είναι που η εξέδρα μας που δεν έζηνε είναι ακόμη σκεπασμένη. Έχουμε κάνει βέβαια μια μελέτη τεχνική με τη βοήθεια της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Mm-hmm. Την έχουμε στείλει στην περιφέρεια και έχουμε λάβει τα... από τον κύριο Ναουτάκη ότι... την υπόσχεση ότι θα μας το φτιάξει μέχρι το καλοκαίρι θα είναι έτοιμο. Τέλεια. Και καινούργια πολιτήρια. Βέβαια και εκλογές τώρα και. Ναι, εννοείται. Και είναι καλή εποχή για να ζητά. Να τα πάρετε πριν τις εκλογές. Για να ζητά, ναι. Ναι, πριν. Μα τώρα προσπαθούμε πριν. Μετά στην επόμενη τετραετία, πρόεδρε. Μετά καλή. Λοιπόν, ωραία. Πάμε και στον coach. Συγχαρητήρια, coach, για την επιτυχία σας και για το πρωτάθλημα. Τώρα. Να κάνω μια ερώτηση τώρα στον coach. Για πες. Είσαι ο μικρότερος coach του... και του Α και του Β τοπικού. Ναι, η αλήθεια είναι το λέω coach και είναι... mm-hmm. Παίζαμε πέρυσι μπάλα μαζί. Ο μικρότερος σε ηλικία δεν είσαι. Μπορεί. Για φέτος ναι. Νομίζω πως ναι. Για... Όχι. Ο Νίκος είναι, ο Νίκος. Ποιος Νίκος? Ο Χρυστουλάκης. Ναι, ναι. Αχ, ναι, ναι, ο Νίκος. Όταν ξεκίνησα ήμουν εγώ, τώρα είναι ο Νίκος. Ναι, ναι, ναι. Σωστά. Γιατί θυμάμαι ότι έχουμε ένα χρόνο διαφορά, είσαι ένα χρόνο μικρότερος. Και ήταν ο Ανδρέας. Είστε μεγάλοι, εντάξει, το συζητάμε. Ναι, σταμάτησε. Είστε μεγάλοι, εμείς είμαστε λίγο πιο μικρότεροι. Και είναι μετά ο Ανδρέας του, που είναι του 84, ο Τσουπάκης. Ο Τσουπάκης, ναι. Ωραία. Coach, συγχαρητήρια λοιπόν και πάλι. Συγγνώμη, συγγνώμη. Αφού περάσαμε τις ηλικίες. Καλώς ορίσαμε τον Κώστα τον Παπαδάκη στην παρέα μας. Καλησπέρα. Εντάξει, ο Κώστας είναι. Ο Κώστας φταίει και καταλάβαμε πού πήγε η ομάδα χθες μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ποια μαγαζιά περάσανε. Πρέπει να είναι το γραφείο τύπου. Πρέπει να είναι το γραφείο τύπου. Ναι. Την ενημέρωση. Δημόσιο σχέσιο πρέπει να είναι. Έτσι. Τα παιδιά είναι ακόμα είναι έξω. Λοιπόν, δύο λόγια για αυτή την επιτυχία από την αρχή μέχρι και τη χθεσινή ημέρα που κατακτήσατε το πρωτάθλημα. Για το χτίσιμο της φετινής χρονιάς, για τα πρόσωπα που νομίζω ότι οι προσθήκες που έκαναν τα Ρούστικα καλώς ή κακώς είναι παιδιά που τα γνωρίζεις καλά και σαν συμπαίκτες και σαν αντιπάλους τόσα χρόνια. Ήθελες να φέρεις το έμπειρο κομμάτι σε αυτή την κατηγορία που βοηθάει, η αλήθεια είναι. Και αν είσαι ευχαριστημένος με ό,τι έχει γίνει μέχρι και την στιγμή που έληξε το χθεσινό παιχνίδι και σφύριξε ο διαιτητής στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Καλησπέρα λοιπόν και από μένα. Να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και από τα παιδιά τα υπόλοιπα της ομάδας για το συμβούλιο που λείπει. Να είσαι καλά. Είναι η φωνή μας σε μένα λίγο, είναι λίγο περίεργη. Εντάξει, ναι, τραγουδούσατε χθες. Χθες είχε πολύ πάγο. Από τις οδηγίες του μάτς είναι που... Ναι, από τις οδηγίες και κατά όλη τη διάρκεια της βραδιάς είχε πολύ παγάκι. Έτσι. Λοιπόν, για αρχή μπορώ να πω ότι είναι μεγάλη τιμή που συντέλεσα στο κομμάτι αυτό ιστορικά για την ομάδα. Που ήμουν εγώ αυτός που επιλέξαν να κατακτήσει τον τίτλο που τόσο πολύ θέλανε. Κάτι το οποίο με έκανε να πω κατευθείαν άμεσα το ναι, να ότι θα συνεργαστώ μαζί σας, ήταν ότι είχαν τόσο πολύ θέληση γι' αυτό. Mm-hmm. Ο τρόπος που με πλαισιώσανε, ό,τι είχαμε πει, ό,τι είχαμε βάλει σε πλάνο, τα πάντα ήταν όλοι, καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς μου παρήχανε τα πάντα, ό,τι χρειάστηκα. Μου το είχαν την προηγούμενη μέρα, δεν έχει λείψει τίποτα από την ομάδα και σε μένα προπονητικά αλλά και στα παιδιά ποδοσφαιρικά, από τους γιατρούς τους, το υλικό τους, τα φαγητά μας, τα τραπέζια μας, ό,τι έχει να κάνει δηλαδή, οι άνθρωποι ήταν πάντα δίπλα μας. Mm-hmm. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το χωριό έτσι, γιατί τα Ρούστικα είναι ένα χωριό το οποίο το γνωρίζουμε όλοι ότι είναι. Και όχι μόνο το, τα Ρούστικα και τα γύρω-γύρω χωριά, όχι μόνο το. Ναι, μιλάμε για τα συγκεκριμένα. Για γύρω-γύρω περιοχή, γιατί όλοι μαζί στηρίζουν και βοηθάνε. Λοιπόν, το χτίσιμο έγινε το καλοκαίρι, αυτό που έγινε που είπε και ο Φώτης πριν, ότι ναι, βρήκα μια ομάδα που είχε κάποιους αρκετά καλούς παίχτες και έμπειρους και εννοείται ότι βοήθησε, ότι τα παιδιά που ήρθαν ήταν και αυτά, είχαν μια πολύ αρκετά μεγάλη εμπειρία. Γιατί κακά τα ψέματα, ειδικά στο Β, παντού χρειάζεται εμπειρία, αλλά ένα παραπάνω για το Β τοπικό, όταν μιλάμε, που είναι υποθετικά στη... Εδώ που ζούμε είναι το πιο χαμηλό επίπεδο, το οποίο οι παίκτες που έχει η ομάδα αυτή τη στιγμή, όχι αυτοί που ήρθαν και όλοι, είναι πολυτέλεια για την κατηγορία. Έτσι, είναι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, καλά παιδιά όλοι. Άρα λοιπόν το χτίσιμο αυτό που έγινε από την αρχή ήταν ότι ήταν μονόδρομος το να πάμε να ακολουθήσουμε την πορεία που είχαμε επιλέξει εγώ και η διοίκηση, που είχαμε βάλει και τα παιδιά που ήρθαν με αυτό το σκεπτικό, ότι η ομάδα πάει για να χτιστεί για αυτό το πράγμα. Και αν είμαστε ευχαριστημένοι όλοι και είναι όλα καλά και του χρόνου να συνεχίσουμε ξανά όλοι μαζί. Βάσει της των παιχνιδιών που έγιναν γενικότερα, γιατί είπαμε ήταν ένα μικρό πρωτάθλημα, λίγα μάτς, λίγο περίεργο αυτό
σε ένα τόσο μικρό πρωτάθλημα, πρέπει με κάποιες γκέλες βρέθηκατε πίσω, ας πούμε, όπως ξεκινήσατε με κάποια αρνητικά αποτελέσματα, μείνατε λίγο πίσω. Αυτόματα όμως, επειδή είναι λίγα μάτς, με κάποια θετικά αποτελέσματα επιστρέψατε και μειώσατε τη διαφορά και βρεθήκατε μπροστά. Ποιο πιστεύεις ήταν το κωβικό σημείο, κατά τη γνώμη σου, που η ομάδα πίστεψε ακόμα παραπάνω σε αυτό το πρωτάθλημα, με την έννοια ότι αν και βρεθήκατε πίσω, ακολουθήσατε με τον ίδιο ζήλο, ας το πούμε, για την κορυφή, και ποιο πιστεύεις ότι ήταν το μάτς που έκρινε και ψυχολογικά αλλά και βαθμολογικά τη θέση σας αυτή σαν πρωταθλητές? Εμάς αυτό που μας έκανε στην αρχή να μείνουμε πίσω αυτούς τους βαθμούς ήταν όχι ότι επειδή, ναι, και ο αντίπαλος ήταν καλός και αυτά, αλλά πληρώσαμε δικά μας λάθη. Τα λάθη τα οποία αυτά ήρθαν για το λόγο ότι δεν είχαμε την απαραίτητη συμμετοχή στην προετοιμασία, λόγω του ότι τα παιδιά καταλαβαίνουν, όπως είχαμε πει και πριν έρθω στην ομάδα, πριν συμφωνήσουμε, ότι δεν είναι επαγγελματίες. Το χόμπι τους κάνουν, αφιλοκερδός, να το τονίσω αυτό, αφιλοκερδός. Και πάνω απ' όλα είναι η δουλειά τους, η οικογένειά τους, και στον ελεύθερο χρόνο τους το χόμπι που και αυτό το άθλημα που αγαπάνε να το κάνουν, να συνεχίσουν να το κάνουν. Και η αλήθεια είναι ότι στο θέμα προετοιμασίας το 80% των ομάδων έχουν πρόβλημα, γιατί τα τουριστικά είναι αυτά που ασχολούνται. Αυτό είναι το μεγαλύτερο, το πιο δύσκολο κομμάτι. Ναι, σωστό. Το να μπορείς να διαχειριστείς. Αυτό είναι που μας άφησε στην αρχή πίσω από πολλές απόψεις, από το πώς θα μοντάριστεί η ομάδα, πώς θα χτιστεί. Άλλοι παίκτες παίζανε στα φιλικά, άλλοι μετά στα επίσημα. Έπρεπε να βρεθεί μια φόρμουλα, να μάθει ο ένας τον άλλον από τον τρόπο παιχνιδιού, ο συμπαίκτης ο ένας με τον άλλο μεταξύ τους μέσα από τις προπονήσεις, το οποίο δεν το είχαμε σε μεγάλο βαθμό τόσο πολύ όσο τα θέλαμε. Να μάθουν τα δικά μου κουσούρια, εγώ τα δικά τους. Μας πήρε λίγο χρόνο. Όταν όμως άρχισε να δένει το γλυκό, αυτό που είδα εγώ στα μάτια μου, στα παιδιά, είναι ότι περιμένανε κάθε εβδομάδα πότε θα έρθει το επόμενο παιχνίδι. Όταν δηλαδή ξεκίνησε η ομάδα να κάνει το comeback από το μείον 12, μείον 9, πόσο ήτανε, μείον 12, ναι. Όταν ξεκίνησε να γίνεται αυτό, τους έβλεπα και που είχαν αρχίσει και κατεβαίνα προπονήσεις όλοι και ήμασταν ένα μεγάλο αριθμό προπονήσεις με τη συμμετοχή. Έβλεπα τα παιδιά ότι περιμένανε, ανυπομονούσαν να έρθει το επόμενο παιχνίδι. Ναι. Δεν μας ένοιαζε, ήταν εντός ή εκτός. Το έβλεπα στα μάτια τους. Θέλανε να αρχίσει να το πιστεύεις, έτσι είναι. Ναι. Πιστεύω αυτό που μας έκανε έτσι λίγο να αλλάξουμε τη ρότα, εκεί που αυτό, η ερώτηση που μου έκανες πριν, αυτό που μας έκανε και μας άλλαξε, ήταν το παιχνίδι μέσα στο Ατσιπόπουλο, το 0-5. Που κερδίσατε μεγάλη διαφορά. Ναι, ήταν μια νίκη με ένα πάρα πολύ καλό αντίπαλο, μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Από όλες απόψεις, από διοικητικά, από προπονητικά, δουλεύουν οι άνθρωποι όλα τα χρόνια, είναι συνεχόμενα, και άσχετα που πέσαν στην κατηγορία, δεν έχει να κάνει, η δουλειά που κάνουν είναι όλα τα χρόνια ίδια και πάρα πολύ καλή. Πιστεύω ότι αυτή η νίκη μέσα σε αυτό το γήπεδο και με αυτόν τον αντίπαλο, που ήταν από πάνω μας εκείνη την περίοδο, ναι, αυτή η εμφαντική νίκη, το 0-5, πιστεύω ότι μας έδωσε μεγάλο boost, μεγάλη όθηση. Ναι. Δηλαδή εκεί πέρα είπαμε, ναι, όπα, κύριε, όντως, εδώ, όντως, τώρα έχουμε σοβαρευτεί, πάμε, προχωράμε. Θεωρητικά, από ό,τι καταλαβαίνω, πήγε δίκαιη διεκδίκηση της πρώτης θέσης ανάμεσα σε εσάς στην ασυγωνιά και το Ατσιπόπουλο, ας το πούμε, αλλά έμεινε λίγο πιο πίσω την τελευταία αγωνιστική του Ατσιπόπουλου, την προτελευταία. Οπότε, θεωρητικά, βαθμολογικά, ήταν οι δυναμικότητες αυτές που διεκδικούσατε, βάσει του ρόστερ, τον ρόστερ βασικά. Ναι, κοίταξε τώρα, ότι εμείς βρεθήκαμε να κυνηγάμε τους δύο αυτούς. Δηλαδή, η διαδρομή ήταν αυτές οι δύο ομάδες μπροστά και εμείς ακολουθάμε. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, το αν δεν θα μπω στη διαδικασία να πω αν είναι δίκαιο γιατί βγήκε δεύτερος ο Παναγκαδικός και τρίτο Τατσιπόπουλο ή έτσι. Την πορεία των, ναι, ομάδων, εννοείται. Και ο καθένας έκανε τον δικό του πρωταθλητισμό. Παράδειγμα, τα παιχνίδια Τσιπόπουλου, επειδή το ανέφερε στο λέω. Στα μεταξύ μας. Όχι, όχι. Το Τσιπόπουλου με την Ασύγκονια, για παράδειγμα, δεν θυμάμαι μάτς να μην τέλειωσε καθυστερήσει. Ναι, ναι, ναι. Ήταν όλα με. Ναι, ναι, ήταν όλα. Εσάς τα δικά σας μάτς, θεωρητικά μετά το 5-0, ήταν κάποια που τα καθαρίσατε πολύ πιο εύκολα από ό,τι περιμέναμε όλοι, ας πούμε. Ήταν ένα ντέρμπι, ξέρεις, πήρατε πιο εύκολα την νίκη, ας το πούμε έτσι. Ναι. Αλλά τα μεταξύ τους παιχνίδια που έκριναν την τελική βαθμολογία, ας το πούμε, σε θέμα συγγωνιάς ή αστυνομικού. Βάση σκορ, ναι. Όχι, δεν όλα ήταν ισοπαλίες, ναι, με ένα γκολ, με. Σωστό. Ήταν όλα, ήταν στο γκολ. Και σε εμάς μπορεί να ήταν με όλους με τους δύο πρωτοπόρους, πριν πατήσουμε εμείς την κορυφή, που παίξαμε εντός και εκτός, που ήταν μεγάλα, μεγάλα τα σκορ και στην έδρα μας και εκτός έδρας.
Εντάξει, δεν ήταν τόσο εύκολο, γιατί ειδικά με τον Παναγκαδικό βρεθήκαμε και τις δύο φορές στο γήπεδό μας, στο 15, να χάρουμε 0-2. Το ένα έληξε 6-2, το άλλο 5-3. Ακόμα και στο μάτς που έκανε τον τίτλο, νομίζω βρεθήκατε πάλι, ναι, φορές. Πάλι στο 4 χάναμε 1-0 εχθές, το οποίο έγινε 1-3. Δηλαδή, στα μεταξύ μας... Μπορεί να θέλατε να φάτε το μάτς από το μάτς που μπορεί να θέλατε να φάσει το μάτς για ναι, να φάσει τον κόλ. Δεν μπορώ να πω τη λέξη τώρα, αλλά ναι, έτσι όπως το πες κομψά. Είμαστε από αυτές τις ομάδες. Είμαστε. Το έχουν πολλές ομάδες αυτό, το έχουν πολλές ομάδες. Και συγγνώμη, κάτι που το ξεχάσω, μια ερώτηση να απαντήσω πριν. Αυτό που το κάνει πολύ σημαντικό βέβαια είναι ότι για να καταφέρεις να γυρίσεις ένα πρωτάθλημα με τόσο μεγάλη διαφορά, με καλές ομάδες, ικανούς αντιπάλους, όλο το στάφ τους τέλος πάντων, σε τόσο μικρή χρονική τέτοια, γιατί οι ομάδες ήταν πολύ λίγες. Ναι, αυτό. Δηλαδή αυτό που το κάνει τόσο πολύ το μείον 12 να πάει σε συν 5, έχει είναι πιστεύω ένα αρκετό μεγάλο ντεμαράζ σε πολύ μεγάλο βαθμό που έχει κάνει η ομάδα μας. Γιατί είναι πολύ λίγες οι ομάδες ναι. Για να μπορείς ήθελε να το βρει. Ένα σερί το οποίο το πετύχαμε. Το οποίο το πετύχαμε και με το στέπα και με το παραπάνω. Το παραπάνω. Ναι, αυτό είναι αυτό σημαντικό. Σωστό. Πριν. Ωραία. Πριν πάμε στους αθλητές, ποδοσφαιριστές, κάποιοι είναι και παλέμαχοι. Εντάξει, εγώ δεν το κρύβω. Μην δείχνετε. Όχι. Εκτός τον Κώστα, μιλάω για τους άλλους δύο δίπλα. Μπερδευτήκατε για να πάνε στο εργασιακό, πήγανε για το. Λοιπόν, θα περάσουμε στα απαραίτητα μυστικά των 9 και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα. Εδώ μας λοιπόν επιστρέψαμε για το τρίτο ημίωρο της σημερινής εκπομπής Sport Monday και επειδή τα μηνύματα έχουν πάρει φωτιά εγώ λέω να βγάλουμε κάποιον, όχι κακό, εγώ λέω να το βγάλουμε γιατί δεν κοιμούνται παιδιά, 9.30 ώρα θα πάει. Δεν κοιμούνται τώρα για ένα τέταρτο 20 λεπτά, πες του φίλου μας τον Νίκο εκεί πέρα. Αλλά πληρώσανε ήδη, εμείς τον 9 ήταν. Ναι, αλλά αν το βγάλεις τώρα θα κλείσω. Ωραία, πάμε. Βγάλει όποιο θες. Αλλά θα κλείσω το ραδιόφωνο. Πάρ' το πάνω. Οπότε ξεκινήσουμε με τον Κώστα τον Παπαδάκη. Που ήρθε τελευταίος, πάμε. Ωραία. Κώστα, καλησπέρα, συγχαρητήρια και σε σένα για την πορεία και για το πρωτάθλημα στη β' κατηγορία τοπικού Ρεθύμνου. Δύο λόγια και από τη δικιά σας πλευρά, θα ήθελα σιγά σιγά σαν αθλητές πώς το ζήσατε. Νομίζω εσύ βρίσκεσαι στην ομάδα τα τελευταία χρόνια, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πόσο, αλλά τέσσερα. Οπότε έχει ζήσει όλη αυτή η διαδικασία και κορονοϊού που λέμε, αλλά και το στόχο αυτό να το κερδίσετε το πρωτάθλημα. Οπότε ήρθε και πώς το ζήσατε όλοι μεταξύ σας. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση, συγχαρητήρια για την εκπομπή, συγχαρητήρια που ασχολείστε με το ρεθυμιώτικο ποδόσφαιρο. Να σε καλά. Ναι, έτσι ακριβώς. Γελάω γιατί ο κότς μου γράφει εντάξει, κάτι. Εντάξει, αυτά υπάρχουν. Εγώ πώς το έζησα, Άμα δεν το έπαιρναν και φέτος, άμα έβλεπες και του χρόνου να ξαναπαιζω μπάλα. Δηλαδή σταμάτησες. Ναι. Κοίταξε, από ό,τι είδα πριν συνεχίσεις, είδα πριν ότι ο σκόρερ ας πούμε της ισοφάρισης είναι ο Σάκης. Βέβαια, στο 42 του. Σάκης τώρα... Και... Το 1-2. Α, το 1-2 έβαλε ο Σάκης. Ναι, ναι, το πρώτο είναι το αυτογκόλ. Α, ναι, το 1-2, μπράβο. Λοιπόν, ο Σάκης τώρα ήμασταν. Και αυτός άμα ήταν εδώ θα τον έλεγα σίγουρα πάλι μου εννοείται. Γιατί ήμουν νιώσει γέρασα κι εγώ. Αλλά ναι, εννοώ ότι αυτή η ομάδα έχει ποιότητα, πολύ ποιότητα. Πολύ σε αυτό το κομμάτι. Είχε πολλή εμπειρία. Είναι οι τρεις προσθήκες των παιδιών είναι σε πολύ κέρυες θέσεις. Είναι τέσσερις προσθήκες είναι σε πολύ κέρυες θέσεις. Είναι στον κορμό στην ουσία όλες. Από εκεί και πέρα είναι ο κότς, ο σκακιστής που τον λέω κι εγώ. Ναι. Ο οποίος έχει συνεισφέρει μέγιστα πέρα από γνώσεις και στην παρέα που κάνουμε εκεί πέρα πάνω. Για μένα έχει κάνει 2-3 κινήσεις σε όλο αυτό το διάστημα με αλλαγές θέσεων κάποιων παικτών που εν τέλει και εκ του αποτελέσματος δηλαδή φαίνεται και ότι πόσο επέδρασε πάνω στην ομάδα. Ναι. Νομίζω η χημεία με τα παιδιά που ήρθαν και το καλωσόρισμα που τους δείξαμε νομίζω ότι αυτό συντέλεσε φέτος στην επιτυχία και σε όλα αυτά. Και από εκεί και πέρα είναι αυτό που λέτε το κομβικό παιχνίδι π.χ. μετά του Πόβλου και εγώ έχω σταθεί πάρα πολύ σε αυτό γιατί είναι εμφατική η νίκη και καταλαβαίνει τότε η ομάδα πλέον τις δυνατότητες της. Έτσι. Είναι, και εγώ πιστεύω ότι η ομάδα θα τα δείχνει αυτά πιο πριν αλλά είναι αυτά που προανέφερε και ο κότς ότι δεν πρόλαβε να δέσει όλο αυτό το υλικό με τα παιδιά, δηλαδή εγώ με τον Δημήτρη παίζαμε όλη τη χρονιά στο όπερ μαζί
και έμαθα το Δημήτρης, γιατί με το Σαμ και Σαμιώτης που ακούγονταν στις προπονήσεις, έμαθα τον λένε το Δημήτρη π.χ. το Δεκέμβριο στην ουσία, έτσι. Ναι, ναι. Δηλαδή δεν είχε προλάβει. Είχε την τιμή αυτή να παίξει δίπλα του. Ναι, δίπλα του. Ο Μπαρίσμου. Και από μπροστά έχει μάθει, έχει μάθει. Είχε ένα μάθει παλιά, είχε ένα άλλο δάσκαλο. Τον Αλέξο Μαγιάφα, τι θέση τον έβαζε. Εξάρι, ερχόταν, κάτι ερχόταν λέει και ανάμεσα από τα στόπερ, κάτι τέτοιο. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Το σκακιστής νομίζω είναι για κάτι παίκτες πολυεργαλεία όπως ο Αλέξανδρος Μαγιάφας, που ξέρεις, είναι, τους πετάς μέσα και τους λες παίξε εκεί που πρέπει. Η εντολή, τώρα που είστε όλοι εδώ πέρα μαζεμένοι, η εντολή στο 92, στο 3-1, να κάνει καθυστέρηση στην αλλαγή του και να βγαίνει και καλά κουτσένοντας έξω. Ποιος την είχε δώσει? Ας το παραδεχτεί να μας το πει. Δεν είχα κάποια εντολή, απλά δεν ήταν αλλαγή. Χτύπησα και έπρεπε να βγω. Κοίταξε, ο τρόπος... Εντάξει, καλησπέρα, θα την πω μετά, θα πάρω το λόγο. Καταλαβαίνετε καλά. Περιμένει τόσος κόσμος να με ακούσει πάλι. Θέλει να πάρει το λόγο. Καλησπέρα τα πολύ, θα πάρω το λόγο. Τώρα μιλάω. Έχετε δει λοιπόν αυτό το βίντεο και έχετε δει αυτή την αλλαγή, καταλαβαίνετε ότι τραυματισμός δεν υπάρχει πουθενά. Έτσι. Είναι το, γίνεται το θέατρο του παραλόγου, ας το πω έτσι, κόσμια. Απλά ήθελα να δω ποιος, αν το έχει κάνει από μπορεί μόνος, να το κάνει, το... μπορεί να το κάνει. Μπορεί. Δεν το κάνει. Στο 3-1, στο 92 μπορεί έχει δώσει να... άλλος 5 λεπτά καθυστέρηση. 6-6. Δεν γυρνάει. Και το έλειξε στο 98. Όχι, δεν γυρνάει. Δεν γυρνάει. Δηλαδή να κάνει καθυστερήσει ένα έμπειρο ποδοσφαιριστή σαν και σένα με τόσα χρόνια μέσα στα γήπεδα. Δεν έκανε καθυστέρηση. Δεν θα το κάνει, ασχολούμαστε τώρα με αυτό. Μπράβο. Είμαι σίγουρος. Ο πρόεδρος έχει πιάσει το νόημα, το έχει καταλάβει. Δεν ξεκίνησε. Τώρα δεν ασχολούμαστε με Αλέξη. Απέδειξε ότι δεν είναι τραυματίας από ένα live που είχε ανέβει κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της ημέρας, εφέσαι κάτι τραπέζια πάνω. Έτσι. Ναι, μπράβο. Και εκεί καθυστέρησε κάτι. Κάτι σλάλο με έκανε. Με τον κύριο Μαγάκη βέβαια. Εντάξει. Ναι, ναι. Άλλη ποιότητα. Και η πιο κρίσιμη ερώτηση του Κώστα τον Παπαδάκη είναι πόσα μαγαζιά περάσατε χθες. Χθες περάσαμε στην ουσία από 4 προλάβαμε. Μόνο. Ναι. Οι φωτογραφίες, τουλάχιστον κάποιοι ποδοσφαιριστές με τον μπλουζάκι πήγαν και σε άλλα μαγαζιά. Σίγουρα, εντάξει. Ναι, ναι, δεν πήγατε σε ομάδα σε όλα. Σε όλα. Σε ομάδα πήγατε σε κάποια. Τι για το κύπελλο. Που κοιμήθηκα τότε. Ναι, το κύπελλο από... δεν έχει πάει, δεν έχει φτάσει ακόμα. Ούτε στα γραφεία, ούτε στο μουσεογραφείο. Στο γραφείο, το κρεβάτι, αγκαλιά, έχουμε. Ναι, το πρωί ήταν στο μαγαζί, στο γραφείο. Όχι, φωτογραφία από το κρεβάτι, αγκαλιά, όπως ήταν ο Μέση, όπως ήταν. Είπαμε, δεν το παρακάνω. Αλλά το κρατάω σήμερα λοιπόν. Ναι, ναι, κανονικά. Και από το πρωί το έχω όλη τη μέρα. Δηλαδή, σου λέω μαζί, δηλαδή από το πρωί το έχω πάρει, έχει έρθει στο γραφείο, από το γραφείο έχει μπει στα μάξι. Όλη τη διάρκεια έχω γυρίσει και βγαίνω μέσα. Αν έχει πάρει την απόφαση να σταματήσει το ποδόσφαιρο, καλά το κάνει. Μα ναι, μα θέλουμε. Αν έχει πάρει την απόφαση. Θέλουμε και τη φωτογραφία στο κρεβάτι. Με ευχαρίστω. Με αγκαλιά, με το κύπελο. Νταφώτη, η αιτία είναι. Αυτό κυνήγα για να τη σταματήσω. Την είχα σταματήσει και πέρυσι και πρόπερσι, αλλά είναι όλα αυτά. Δηλαδή είμαι 3 χρόνια στην ουσία. 3 χρόνια τώρα. Τερματίζω στην πρώτη θέση και δεν έπαιρνα κούπα. Δηλαδή η πρώτη χρονιά είναι που τερματίζουμε πρώτοι, αλλά λόγω κορονοϊού δεν μας κάνουν καθόλου ούτε τίποτα. Μετά έρχεται η χρονιά με το με τις Μέλαμπες ισοβαθμία στην πρώτη θέση που το χάνουμε και φέτος που το περίμενα. Ωραία. Συγγνώμη που διακόπτω, να πω κάτι. Ναι, ναι. Όταν θα σας δώσουμε το λόγο. Ναι, ναι, αλλά για κάτι σε αυτό που λέει ο αδερφός μου ο Κωστής. Δεν κοιμήθηκε στο κρεβάτι. Στα μάξι κοιμήθηκε τέτοια ώρα που γύρισε. Θα τα λέει όλα. Γι' αυτό δεν έβγαλε φωτογραφία. Πού η φωτογραφία. Πρέπει ήγει ο λόγος για παρέμβαση να κάνω, γιατί έχω δεχτεί από το σπίτι κάτι απειλητικά μηνύματα. Δεν ήταν 4 τα μαγαζιά. Γιατί βάζει φωτιές τώρα στη Βασίλη. Βλέπεις, 2 τα μαγαζιά που πήγαμε όλοι. Έτσι. Οι άλλοι, οι πιο μικροί που πήγαν κάπου αλλού, τέλος πάντων. Και μην πείτε, εμείς εδώ οι πολύ μεγάλοι πήγαμε σε 2. Προλάβαμε, δεν πήγαμε για φαγητό και σπίτι. Σωστό. Οι οικογενειάρχες πήγαν σε 2. Τώρα οι υπόλοιποι μικροί πήγαν. Δεν θα συνεχίσω γιατί βλέπω. Δεν θέλω να τον κάψω στο σπίτι. Βλέπω αύριο. Όπως ξέρω κάτι, αλλά ο τρόπος και μόνο που το πανέβαινε να το δικαιολογήσει όλο το πράγμα. Εγώ σαν να διαβάζω το μήνυμα τώρα. Εγώ ήξερα ότι ήσουν εκεί εχθές. Τέλεια. Τέλεια. Λοιπόν... Πάμε στον επόμενο. Δημήτρη Σαμιώτη. Με ένα υδρομό. Λόγω σεβασμού, επειδή σέβομαι τους μεγαλύτερους μου, θα δώσω το λόγο στον Αλέξανδρο Μαγιάφα, τον μεγαλύτερο μου.
Αν νόμιζα ότι σέβεσαι του μεγαλύτερου που δεν κοιμηθούν για να το κάνω. Όχι. Α μιλήσω ο Αλέξη πρώτο. Ωραία, πάμε στον Αλέξη, μετά στον Δημήτρη. Δεν πειράζει. Γι' αυτό το κάνει, ξέρει τι κάνει αυτό. Λοιπόν, Αλέξη, συγχαρητήρια. Εντάξει, δεν θα σε ρωτήσω αν το περίμενες ή αν δεν το περίμενες. Νομίζω από την εμπειρία σου κρίνεις αν μπορεί η ομάδα να διεκδικήσει το πρωτάθλημα ή δεν μπορεί ή οτιδήποτε άλλο τέλος πάντων. Σταματάει και αυτό το ποδόσφαιρο. Όχι, 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 δεν σταματάει τίποτα. Αν δεν το σταματάς εσύ. Όχι. Θα το καταλάβεις. Να απαντήσει ο πρόεδρος αυτό. Θα το καταλάβεις. Λοιπόν, δύο λόγια για αυτή την επιτυχία. Για την ομάδα αυτή, την παρέα αυτή που εξελίχθηκε και δημιουργήθηκε, ας το πω έτσι, στην ομάδα των Ρουστίκων με γνώριμα παιδιά για εσάς. Έχετε παίξει πολλά χρόνια συμπαίκτες με κάποιους και με τον coach γνώριμη. Τι ήταν το διαφορετικό κατά τη γνώμη σου που είχε η ομάδα των Ρουστίκων και έφτασε σε αυτή την επιτυχία? Και αν και για σένα βέβαια αυτός ο τίτλος είναι κάτι το διαφορετικό, γιατί καλώς ή κακώς όταν αγωνίζεσαι σε κάποιες κατηγορίες ή σε κάποια καλά ρόστερ με μεγάλες ομάδες της Α κατηγορίας με ονόματα και αυτά, όταν πας στη Β κατηγορία το νιώθεις λίγο μέσα σου διαφορετικό, αλλά όταν παίρνεις και το πρωτάθλημα νομίζω ότι έχει τη δικιά του ομορφιά σίγουρα. Καλησπέρα. Να ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μου κάνετε. Έχω ξανάρθει βέβαια, έτσι. Έτσι. Να έτσι, τα πούμε αυτά. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εγώ πιστεύω ότι τα είπανε, ο κότς τα είπε όλα με τον πρόεδρο. Η ομάδα δεν ξεκίνησε καλά. Ήταν μια διαφορετική χρονιά από τη χρονιά που η Δόξα είχα πάρει το πρωτάθλημα στο Β' τοπικό με τη Δόξα Πλατανέ. Να. Είναι πολύ διαφορετική χρονιά. Τότε βέβαια πάλι δεν τελείωσε το πρωτάθλημα λόγω κορονοϊού. Τότε ξεκίνησε ο κορονοϊός. Είχαμε κάνει τότε, αν θυμάμαι καλά, 17 στα 17. Απλώς φέτος, λόγω προβλημάτων στην αρχή και λόγω ότι πήγαμε 5 παιδιά σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, ήταν τα πράγματα λίγο περίεργα, γιατί δεν κατεβαίνανε πολύ, δεν είχαμε μεγάλη συμμετοχή στην αρχή, παρόλο που είχαμε βέβαια τη στήριξη από την ομάδα. Εγώ στην αρχή που κάναμε τα κακά αποτελέσματα άρχισα να χάνω λίγο τον... να λέω ρε γαμώτο, γιατί η ομάδα μείναμε πολύ πίσω, είχαμε και με τον Κωστή μια κουβέντα όταν κατεβαίναμε, δεν την ξεχνάω αυτή την κουβέντα, ότι πώς θα κάνουν να ανατρέψουμε όλο αυτό το σκηνικό. Αλλά νομίζω και πιστεύω ότι όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στο τοπικό και στο Α και στο Β δεύτερη χρονιά που κατακτώ το πρωτάθλημα, ότι η παρέα είναι το σημαντικότερο πράγμα από όλα. Το κλίμα δηλαδή. Το κλίμα, ναι. Δηλαδή μετά τον πρώτο γύρο γίναμε μια πραγματικά οικογένεια μέσα από τις παρέες, μετά την προπόνηση να πηγαίνουμε να κάνουμε την παρέα μας, να τα λέμε. Είχαμε δεθεί, τότε αρχίζει να έδαινε τον γλυκό που είπε και ο coach. Και τότε καταλάβαμε και είπαμε όλοι... Από τότε ξεκίνησες να κάνεις το 14. Ναι, το πώς, 12 ναι. Αγώνες από τότε. Από τότε ξεκινήσαμε να λέμε πάμε και πιστεύουμε ότι θα το πάρουμε. Που πολλοί, να πω την αλήθεια, πολλοί παίκτες δεν το πιστέψαμε στην αρχή. Το πίστευε η διοίκηση, ο προπονητής, εμείς δεν το πιστεύουμε. Μας το λέγανε. Μπορούμε. Και καταφέραμε λοιπόν να κάνουμε αυτό που κάναμε και να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα στο Β' τοπικό με την ομάδα. Και επειδή έχεις την εμπειρία αυτή, μετά το πρωτάθλημα αυτό, κατά τη γνώμη σου, πόσο εύκολο είναι να επιστρέψει η ομάδα στην Α κατηγορία και τι διαφορές πιστεύεις θα αντιμετωπίσει, το αγωνιστικό κομμάτι μιλάω? Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι η ομάδα επειδή έχει να επιστρέψει μετά από πολλά χρόνια, νομίζω ότι έχουν πολύ τη θέληση μέσα τους, έχουν την όρεξη να προσφέρουν κάτι παραπάνω, να πάνε να το ζήσουν ξανά. Σαν διοίκηση μπορεί να τα καταφέρει, γιατί έχει αξιόπιστα άτομα και θα τρέξουν για αυτό το πράγμα. Δεν θα αφήσουν την ομάδα μόνη. Ναι. Δεν θα αφήσουν, γιατί σε κάθε προπόνηση ήταν εκεί. Ένας θα ήταν εκεί να προσέχει την ομάδα, τι θέλουμε, τι δεν θέλουμε. Εντάξει, νομίζω διοικητικά δεν θα έχει πρόβλημα η ομάδα. Όχι, το κανένα. Θέμα είναι οι αθλητές να πιστέψουν και αυτό που λες, να μην είχαμε συμμετοχή φέτος στο Α τοπικό. Αν δεν έχει συμμετοχή, υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Δηλαδή δεν γίνεται αυτή η ανατροπή που έγινε στη Β' κατηγορία. Αυτό εννοώ. Ναι, σωστό. Θεωρώ όμως ότι το Α τοπικό είναι μια πολύ διαφορετική κατηγορία. Mm-hmm. Με πάρα πολύ καλές ομάδες. Mm-hmm. Με ομάδες οι οποίες δίνουν πάρα πολλά λεφτά. Μεγάλα budget. Δεν νομίζω ότι η ομάδα, να το πω στα ίσα, δεν μπορεί να φτάσει στα budget που δώσαν κάποιες άλλες ομάδες.
αλλά η ομάδα μπορεί να φέρει αξιόλογους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι γουστάρουν, να το πω στα ίσα, τον πρόεδρο, τον προπονητή, την παρέα, όλο αυτό που καταφέραμε φέτος. Νομίζω ότι έχει ακουστεί στο Ρέθυμνο, ότι κάναμε μια ωραία παρέα και καταφέραμε κάτι που ήταν δύσκολο, γιατί ήταν μικρό το πρωτάθλημα. Γι' αυτό το λόγο πιο πολύ, ότι ήταν μόνο 6 ομάδες. Δεν ήταν, δηλαδή, ήταν πάρα πολύ μικρό το πρωτάθλημα. Και νομίζω ότι θα είναι στα μεγάλα σύν αυτού το να έρθουν κάποιοι ποδοσφαιριστές αξιόλογοι να ακολουθήσουν την ομάδα σε αυτό. Μάλιστα. Όχι, ονόματα δεν θα πω. Ονόματα δεν θα πω, γιατί μας ακούνε κιόλας. Είχες ένα συμπαίκτη αξιόλογο, δεν τον είχες αναφέρει. Πάντως, για να το λες αυτό, καταλαβαίνω ότι όπως λες ότι κάνετε συζητήσεις μεταξύ σας, έχετε κάνει και τη συζήτηση αυτή κατά μία έννοια ότι αν του χρόνου ανέβουμε στην κατηγορία, ποιοι μπορούν να εμπλουτίσουν ή ποια παιδιά είναι κοντά σε εμάς ή ποια παιδιά κάνουν παρέα. Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Πολύ, στον κύκλο μας. Εννοείται, πολύ... στην συζήτηση εννοώ, δεν είπα εγώ ότι έχετε κάνει προτάσεις ήδη. Όχι, όχι, στη συζήτηση και με άλλα παιδιά εκτός ομάδας που μιλάμε, ρωτάνε. Εγώ έχω πάρα πολλά παιδιά, ας πούμε, μου στέλνανε πρωί μηνύματα, καλή επιτυχία αδερφέ, το ένα το άλλο από άλλες ομάδες που κάναμε κουβέντα. Και πολλά άτομα ρωτάνε και έτσι και η συμμετοχή χθεσινή στο γήπεδο είχε πάρα πολύ κόσμο. Και αυτό λέει κάτι. Έτσι. Ναι, όχι, είχε και εμένα με... Για β' τοπικό παιχνίδι. Ωραία, κρινόταν το ποτάθμα στο τελευταίο αγωνιστική, αλλά αυτό λέει κάτι, ότι κάτι γίνεται, ότι κάτι έχει ακουστεί, ότι κάτι έχουν καταφέρει αυτοί εκεί. Και ήρθε, ναι, ήρθε πολλής κόσμος. Τώρα... Αυτό είναι στα καλά του τοπικού γενικότερα αυτή την περίοδο και της β' και της α' κατηγορίας, που πολλοί άνθρωποι τους αρέσει, ασχολούνται και θέλουν να πάνε να βλέπουν μπάλα. Πάρα πολύ σωστό. Αν βοηθάει και ο καιρός... Είναι... Είχαμε και live stream. Ναι, ναι, από εκεί σας είδαμε εμείς που δουλεύαμε, οπότε... Ναι. Βλέπαμε, ναι, τα είδαμε όλα αυτά. Η τηλεόραση μας παχαίνει λίγο, αλλά δεν είναι έτσι πραγματικά. Όχι, δεν είναι έτσι πραγματικά. Να την πούμε την αλήθεια. Πάντως, καλή κίνηση του Προέδρου, έχει βγάλει μεγάλες εμφανίσεις, δεν είναι αυτές τις στενές. Αυτό το είδαμε οι περισσότεροι. Εντάξει. Πάμε και σε, πριν ξαναγυρίσω σε όλους, πάμε και στον Δημήτρη, για να μην πει ότι τον αφήσαμε και πέρασε η ώρα. Δημήτρη, καλώς ήρθες και εσύ. Χαίρομαι που σε βλέπω εδώ, γιατί έχω καιρό να είσαι εδώ. Θα ήθελα δύο λόγια και από σένα για την κατάκτηση αυτού του πρωταθλήματος. Και εσύ είσαι ένα παιδί που έχεις αγωνιστεί σε πολλές ομάδες και στην πρώτη κατηγορία, τώρα στη β' κατηγορία. Τώρα θες να τραβάνε βίντεο, γιατί και εσύ τα έχεις κάνει τα ίδια. Καλά σου κάνουνε. Τα λες, τα ξαναλες, σηκώνεται, ξανακάτσε. Ναι, έτσι είναι. Αυτός είναι κάτω την ερώτηση κατευθείαν. Είναι κινητικός, έτσι το κάνει και, στο, και στον αγώνα. Λοιπόν, δύο λόγια για την συμμετοχή σου σε αυτή την ομάδα. Για το κλίμα, νομίζω είσαι από τα παιδιά που όπου και να πας, καλός ή κακός, θα μπεις μες στο κλίμα της ομάδος και με την καλή έννοια και με την κακή. Αλλά ποδοσφαιρικά θα ήθελα να σχολιάσεις αυτή τη στιγμή. Πώς ήταν για σένα αυτή η χρονιά? Εντάξει, σίγουρα καλησπέρα. Καλησπέρα. Το μικρόφωνο κοντά. Κοντά είναι. Σίγουρα ήταν δύσκολη χρονιά. Ξεκίνησε δύσκολη χρονιά γιατί δεν μαζευόμασταν στην προπόνηση. Ειδικά εσείς τα παιδιά του τουρισμού. Λόγω δουλειάς, ναι. Σωστά. Όταν ξεκινήσαμε όμως και κατεβαίναμε, μα μην γελάτε ρε. Θέλω να τον αφήσετε, θέλω να τον αφήσετε. Φωτογραφίες, βίντεο βλέπεις εδώ. Αυτό είναι καλό να ξέρεις. Τι καλό ρε. Όταν ξεκινήσαμε και μαζευόμασταν, εντάξει, έστρωσε σιγά σιγά η ομάδα. Εντάξει, ξεκινήσαμε αυτό το σερί που είχαμε και μας οδήγησε στο... Δεν θέλω να πω και πολλά. Τα είπανε οι προπονητές, ο προπονητής, ο πρόεδρος και οι συμπαίκτες μου και μας οδήγησαν στο πρωτάθλημα. Πώς είναι για σένα το β' τοπικό που αγωνίστηκες? Ήταν πρώτη σεζόν. Γιατί επιστρέψεις από το άλλο τοπικό και νομίζω καταλαβαίνεις τη διαφορά. Ήταν πρώτη σεζόν που πήγα στο β' τοπικό. Αλλά εντάξει, είναι εξίσου δύσκολο, αυτό θέλω να πω. Αλλά εντάξει. Και εσύ είχες πολύ γνώριμα παιδιά δίπλα σου και νομίζω βοήθησε αυτό στο θέμα κλίματος. Με αθλητές που έχεις ξαναπαίξει πολλές φορές. Βέβαια. Με τον Αλέξη, με τον Κωστή. Και εντός γηπέδου και εκτός γηπέδου. Και εκτός γηπέδου, ναι. Και που γνωρίστηκα και με κάποια παιδιά που δεν τα γνώριζα. Και κάναμε αυτό το όμορφο κλίμα που είχε αυτή η ομάδα. Γιατί πάνω απ' όλα ήμασταν ομάδα. Η επιστροφή της ομάδας σημαίνει για όλους σας, αν εξαιρέσω ας πούμε τον Κώστα που είπε πριν ότι ίσως είναι η τελευταία χρονιά που θα αγωνιστεί. Δεν νομίζω να είναι η τελευταία του χρονιά. Ναι, γι' αυτό το λέω. Ίσως αλλά... δεν λέω κάτι. Αλλά η επιστροφή της ομάδας στην Α κατηγορία
Είναι και για εσάς επιστροφή στην Α κατηγορία, για όλους? Η λογική λέει ναι. Δηλαδή εμείς θα μείνουμε να δούμε τι θα κάνουμε σε αυτή την κατηγορία. Είναι δύσκολη κατηγορία γιατί, όπως είπε ο Αλέξης, υπάρχουν υψηλά budget. Καλές ομάδες. Καλές ομάδες, παίκτες από γάμα εθνική έχουν κατεβεί στο αλφα τοπικό. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά με προσπάθεια, με κάποιες προσθήκες, πιστεύω ότι θα βρούμε τη λύση και θα πάμε αρκετά καλά. Ωραία. Αυτός που βλέπεις είναι εκτός γήπεδου πολύ καλός αθλητής, να ξέρεις. Τρομερή μπάλα. Τρομερή μπάλα. Εκτός, ε. Και πάμε τώρα, πάμε στο σημαντικό της ημέρας, καθώς δεν ξέρω ποιος θέλει να πάρει το λόγο. Θέλω να σχολιάσουμε το μήνυμα πάνω στην μπλούζα σας. Την αφιέρωση πάνω στην μπλούζα σας. Δεν ξέρω ποιος θέλει να την... Νομίζω ο πρόεδρος, νομίζω είναι... πρόεδρος είναι ο κατάλληλος. Κατάλληλος. Η μπλούζα λοιπόν απάνω, το μπλουζάκι του πρωταλητή Β' τοπικού, έγραφε και από κάτω αφιερωμένο στο Μανώλη μας. Δεν ξέρω ποιος... Νομίζω ήταν μια όθηση ακόμη παραπάνω για το στόχο που είχατε για τη φετινή χρονιά. Ακριβώς. Να μας το εξηγήσει λίγο ο πρόεδρος. Ο Μανώλης μας λοιπόν, το αγαπημένο μας παιδί, που πριν 3 χρόνια έφυγε από κοντά μας. Τι να πω για τον Μανώλη τώρα, κάτι την οικογένεια, για τους ανθρώπους δεν πω. Υπόδειγμα, οικογένεια, συμπεριφοράς, όλη η οικογένεια. Και νομίζω ότι πέρα από αυτή την αφιέρωση, και επειδή και ο αδερφός του αγωνίζεται, ο Στέλιος, ήταν ένα πράγμα που το ήθελαν πολύ, ο λόγος και αυτοί πολλοί. Δηλαδή από ότι σε τέτοιες στιγμές νομίζω ότι είναι σαν να γίνεται και συμμετέχουν όλοι σε αυτή την προσπάθεια. Βέβαια. Αυτό είναι το σημαντικό. Εμείς 3 χρόνια που πασχίζαμε να... Το έχω γράψει και σήμερα σε μια άρτησή μου, το ίδιο περίπου λόγια θα πω. Ότι 3 χρόνια πασχίζαμε να το κατακτήσουμε, όχι για να το πάρουμε και να μας πούνε μπράβο. Για μας αυτό το ντενεκεδάκι, χωρίς να προσβάλλω το, το θεσμό, δεν σημαίνει κάτι σαν αντικείμενο, για μας και πολύ. Μας ενδιαφέρει, όπως το είπε και τα πούμε και ο κότς και τα παιδιά, η παρέα που κάνουμε, είμαστε μια οικογένεια εμείς. Είμαστε πάντα στα Ρούσικα μια οικογένεια. Mm-hmm. Όλα τα παιδιά που έχουν έρθει το έχουν ζήσει αυτό. Και τα παιδιά τα καινούργια τώρα το έχουν συνειδητοποιήσει. Θέλαμε να το πάρουμε για το παιδί αυτό που χάθηκε άδικα και θέλαμε να το αφιερώσουμε. Προσπαθούσαμε 3 χρόνια, δεν μας καταφέραμε. Έτσι τα καταφέραμε. Και το λιγότερο μπορούμε να κάνουμε. Σωστό. Στη μνήμη του είναι αυτό. Και το αφιερώσαμε και σε άλλους ανθρώπους που έχουν φύγει τη ζωή, ξέρω εγώ. Και το αφιερώσαμε και στα παιδιά που καθήκανε άδικα στα τέλη πρόσφατα. Σωστό. Αυτό το λιγότερο μπορούμε να κάνουμε σαν κοινωνία. Και για το Μανώλη μας, ο οποίος πάντα θα είναι μαζί μας, πάντα θα είναι στις καρδιές μας. Πάντα το θυμόμαστε. Και επίσης διοργανώνουμε και ένα τουρνουά κάθε χρόνο μες στο χωριό στα Ρούσικα, στη μνήμη του, κοντά στην ημέρα που έφυγε. Από κοντά μας είναι τα Χριστούγεννα. Κάνουμε κάθε χρόνο, καλούμε άλλες 3 ομάδες και κάνουμε ένα τουρνουά και προσφέρουμε και ένα γευματάκι, ξέρω εγώ. Ναι. Ένα περιτύφ, ξέρω εγώ, και μετά. Οπότε, Πρόεδρε, για να κλείσουμε, καταλαβαίνω ότι σε εισαγωγικά, ας το πούμε έτσι, η επόμενη μέρα, αν και βρισκόμαστε μία μέρα μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, οι συζητήσεις, κάποιες συζητήσεις έχουν γίνει για την επόμενη μέρα. Από ό,τι μας απάντησες και από το πρώτο ημίωρο, η ομάδα της Φλόγα Ρωστίκων θα κατέβει κανονικά στην πρώτη κατηγορία τοπικού ρεθύμνου για τη νέα χρονιά. Ναι. Και από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι βλέπω στα πρόσωπά σας και από αυτά που λέτε, ότι η ομάδα όπως είναι αυτή τη στιγμή, θεωρητικά εννοείται άνθρωποι είμαστε, μπορεί να προκύψουν κάτι δουλειές, που για κάποιο λόγο να φύγουν κάποια παιδιά ή δεν ξέρω τι, θέλει να συνεχίσει με τον ίδιο κορμό, με τον ίδιο coach και όλα αυτά. Βεβαίως. Συνεχίζουμε κανονικά στην πρώτη κατηγορία τοπικού ρεθύμνου. Συνεχίζουμε όπως είμαστε. Εμείς είμαστε ευχαριστημένοι και είμαστε υπερήφανοι για την ομάδα που έχουμε κάνει φέτος. Ο προπόνητης, εμείς είμαστε πιο πίσω. Είμαστε περήφανοι και θέλουμε, όλα τα παιδιά θέλουμε να μείνουν στην ομάδα, θέλουμε να φύγει κανένας. Και αν χρειαστεί, θα μας πει ο coach ό,τι χρειαστεί και μπορούμε να το κάνουμε, θα το κάνουμε. Να έρθουν και άλλα παιδιά να βοηθήσουν. Να καταφέρουμε τουλάχιστον να μην είμαστε σαν σέρ. Να καταφέρουμε να... Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό, ναι, Πρόεδρε. Να μείνουμε και να το ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα. Ναι, σωστά. Να το ευχαριστούμε και εντάξει, δεν υπογράφω κανένα συμβόλαιο. Τι θα κάνουμε, αλλά εντάξει, θεωρώ ότι έχουμε τα χέρια. Και με λίγες προσθήκες ακόμα να τα καταφέρουμε. Και νομίζω ότι έχεις και αρκετούς αθλητές αυτή τη στιγμή που κάνουν και άλλες τέρες. Δηλαδή, γενικός αρχηγός, άμα θέλεις, ο Αλέξανδρος Μαγιάβας. Να, ωραία. Κάτι έχει ακούσει. Κάτι, ναι, ναι, κάτι έχει ακουστεί. Ξέρω εγώ, εντάξει. Δεν νωρίς ακόμα να αναλάβει τέτοια. Νωρίς είναι ακόμα, ε. Είναι τεχνικός. Πρέπει να παίζει μπάλα ακόμα. Α, παίζει μπάλα. Εντάξει. Σαν τον παραγωνίζουμε. Όχι, έχει να προσφέρουμε. Εμείς προσπαθούμε για το ρυθμιτικό ποδόσφαιρο. Εμείς εδώ. Το έχω σκεφτεί, το έχω σκεφτεί. Ναι, αλλά μπορείτε να τις κάνετε λίγο πιο σύντομα. Ωραία. Κατάλαβα, κατάλαβα.
μέσα. Θα κάνετε καλό στο ρεκόρ. Το όποιο το επωνόμα. Έχει ακόμα πολλά χρόνια μπάλα ο Αλέξανδρος, γιατί είναι και από τα παιδιά που μόλι πάνε πιο μικροί κοντά του, του μαθαίνει πολλά πράγματα. Είναι ώρα του. Είναι ώρα του δηλαδή. Είναι ώρα του. Κάτι θυμάσαι που είχα πει την προηγούμενη φορά. Έχει έρθει και μα έχει πει και μα πολλά, οπότε αξίζει να τον πειράξουμε λίγο παραπάνω. Αλλά καλέ, μου αρέσει το πείραγμα. Είναι από τα παιδιά που είναι τη γενιά που το πείραγμα είναι το. Άμα δεν τον επηρεάζει τον κύριο Αλέξη Μαγιάφα. Δεν περνάει καλά. Τον ενοχλεί. Θέλω να τον επηρεάζουν. Έχω να κάνω μια δήλωση και θα πω: μακάρι να είχαμε ένα 10% Αλέξη Μαγιάφα ποδοσφαιριστές στο Ρέθυμνο. Ναι, θα συμφωνήσω. Το 10%. Θα συμφωνήσω. Το ρεθυμιώτικο ποδόσφαιρο θα ήταν τελείως διαφορετικό. Και να μας πει ο coach ποιος ήταν, γιατί αυτές είναι ερωτήσεις του Βασίλη βέβαια συνήθως, αλλά έτσι για κλείσιμο, ποιος ήταν ο άνθρωπος που σου έβγαλε το λάδι φέτος του ποδοσφαιριστής. Τον ίδρωμο. Εντάξει, εγώ να κάνω ίδρωμο, είμαι ο χοντρός. Για ξαναπέζουν πότε. Λέω για κλείσιμο, θα ήθελα να μου πεις ποιος ήταν ο ποδοσφαιριστής που σου έβγαλε το λάδι σε εισαγωγικά που λέμε τη φετινή χρονιά. Γιατί έχεις πολλούς, αλλά θα ήθελα να μου πεις τον έναν. Που κατά τη γνώμη σου τον έπαιρνες τηλέφωνο, κατέβα προπόνηση που είσαι και. Πολλοί είναι, αλλά λέω τώρα. Καταρχήν, δεν έπαιρνα τηλέφωνο από κατέβα. Α, εντάξει. Ήταν ξεκαθαρισμένα πράγματα από την αρχή. Είσαι καλό σημείο τότε. Και κατά δεύτερον, αν εξαιρέσω τους μικρούς που είναι αρκετοί μικροί που έχουμε στην ομάδα, όλοι. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιον. Εντάξει. Όλοι. Δηλαδή θέλεις να μου πεις τώρα αυτή τη στιγμή ότι με Αλέξανδρο Μαγιάφα η προπόνηση γινόταν ναι, έχει κι άλλους, έχει κι άλλους. Νορμάλ. Κοίταξε τον Αλέξη. Βασίλη, κοίταξε. Άμα μάθεις τον μάγο, άμα μάθεις άλλους, ο Αλέξης είναι Παναγία μπροστά. Καλυβιανάκη, Στέφανος. Καλυβιανάκη, Στέφανος. Είναι ένας που... Ο ψηλός. Αυτό το ψηλό παιδί. Είναι καλή, ναι. Δεν μας το φέρατε αυτό σήμερα. Όχι, δουλεύει. Το παιδί δουλεύει. Είναι σαν τον ελβετικό σουγιά ο Στέφανος. Πολύ εργαλείο. Είναι όλη μέρα. Η αλήθεια είναι ότι έχει μαζέψει εκεί πολύ υλικό για πολλή θεματολογία. Δεν θέλει μια εκπομπή ολόκληρη το υλικό. Κοίταξε, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι με τα παιδιά, όπως έχεις πει καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης, ότι έχω υπάρξει με αρκετούς και συμπαίκτες και φίλος, κολλητός, αδερφός, σύντεχνος ο Αλέξης μου και αυτή στο παιδί. Μεγαλωμένοι μαζί είμαστε με πολλούς. Τους έχω ξανακάνει ποδοσφαιριστές που ήμουν προπονητής και σε άλλες ομάδες. Το σημαντικότερο είναι ότι όταν μπαίνουμε στο γήπεδο ή όταν είμαστε σε μια εκδήλωση με την ομάδα, από μόνοι τους, χωρίς να το έχω απαιτήσει, από μόνοι τους θα μου πούνε κότσι, θα μου μιλήσουν μπροστά σε τρίτους ή εκεί που πρέπει, όπως πρέπει. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Τα παιδιά καταλαβαίνουν δηλαδή ότι δεν το κάνουν για τα μάτια του κόσμου, το κάνουν γιατί τους βγαίνει, το αισθάνονται. Ωραία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το... Κομμάτι ότι πέρα την πλάκα που κάνουμε στο επίπεδο που μου λες για το λάδι με όλους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, ναι. Γιατί καλώς ή κακώς στο Ρέθυμνο είμαστε, πολλοί έχουμε κάνει παρέα με πολλούς. Όταν είναι θέμα το επαγγελματικό που λέμε σε εισαγωγικά, δηλαδή προπονητικής παίκτης, πρέπει να, είναι, να υπάρχει σεβασμός, ειδικά μέσα στο γήπεδο, για να βγαίνει και η δουλειά. Μετά τη δουλειά και μετά το μάτς και μετά όλα αυτά, εννοείται πως οι σχέσεις είναι αυτές που δυναμώνουν όλη αυτή τη φάση και αυτό βοηθάει και όχι μόνο στη νίκη που είναι το πιο σημαντικό, αλλά στην ήττα, που εκεί θα κάτσει να το συζητήσει και λίγο παραπάνω. Ναι, δόξα τω Θεώ, είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο σχέσεις και αυτό ήταν η συνταγή της επιτυχίας. Μην κρυβόμαστε, γιατί αυτό επιδιώκω... Στο τεχνικό ποδόσφαιρο νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό, το κλίμα. Αυτό επιδιώκω και όταν έπαιζα ποδόσφαιρο και σταματήσω για 10 χρόνια ασχολούμαι στον χώρο, αυτό. Θέλω οι ομάδες μου να έχουν οικογενειακό κλίμα μεταξύ τους, δηλαδή να υπάρχει καλή σχέση. Δεν θέλω να υπάρχουν προστριβές μεταξύ των παιχτών, διοίκησης, με μένα, με γενικά. Ναι. Αυτό είναι η συνταγή της επιτυχίας για αρχή. Και μετά έρχονται όλα τα άλλα. Σωστό. Φωτή, συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι, πες το τελευταίο. Θέλω εδώ, πέρασε μία ολόκληρη σεζόν, παιδί μου, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρο δημόσια, γιατί μου έκανε ένα μπουκάλι λάδι δώρο και ένα μπουκάλι ξύδι. Για να κάτσει την ομάδα. Ναι. Ωραίες, αυτές είναι παλιές εποχές. Δεν χρειάζεται. Αυτό δεν είναι. Δεν δίνανε αυγά. Πριν κλείσουμε, συγγνώμη που δεν το λέω, να ευχαριστήσουμε και τα παιδιά της ομάδας όλης, τους παίκτες που δεν μπορούσαν να έρθουν όλοι. Εννοείται. Επιτυχία είναι όλοι. Μέσα από εδώ να ακουστούν και από την εκπομπή ότι όλοι ήταν γρανάζια και αυτοί που λείπουνε, μεγαλύτεροι, μικρότεροι όλοι, καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, τους υπόλοιπους από τη διοίκηση που είναι αρκετοί και κατ' επέκταση και τα χωριά της περιοχής, όχι μόνο τα Ρούσκα και γύρω-γύρω, γιατί από παντού είχαμε στήριξη.
Και πολλά πράγματα θα μάθουμε. Σαν Γιάννης δηλαδή. Να το πω. Και πολλά πράγματα θα μάθουμε του χρόνου στο αφιέρωμα της πρώτης κατηγορίας, όπου θα έρθετε. Δεν ξέρω τώρα του χρόνου θα σκεφτούμε. Οι ίδιοι θα είμαστε. Φέτος ήρθε πρόεδρος προπονητής παίκτης φέτος. Και έβγαζε δεκάδο ο πρόεδρος. Ποια ήθελε ιδανικά. Αλλά του χρόνου δεν ξέρω αν είναι. Δεν ξέρω. Μπορεί να καλέσω μόνο νέα παιδιά του χρόνου. Και όχι οπότε δεν θα είμαστε μέσα. Οπότε Παλεμάχου θα το αφήσω έξω. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και ό,τι καλύτερο, εύχομαι υγεία σε όλους και εννοείται για τις μέρες της Άγιας που έρχονται. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Ναι, και ό,τι καλύτερο στις οικογένειές σας. Σας ευχαριστούμε πολύ και συγχαρητήρια και πάλι. Να είστε καλά.